Σε αναζήτηση επενδυτή για το εργοστάσιο της Spider κινείται η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά από μια πρώτη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με τους απλήρωτους εργαζόμενους που αναζητούν λύση αφενός για την καταβολή των δεδουλευμένων τους και αφετέρου για την επαναλειτουργία του εργοστασίου. Το Σωματείο Μετάλλου με αρκετούς εργαζόμενους βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα και επισκέφθηκε τον κύριο Γεωργιάδη, όπου το εξέθεσε τα προβλήματα που υπάρχουν. Ο κύριος Γεωργιάδης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Μετάλλου, Χρήστου Κλίτσα, την ώρα της συνάντησης επικοινώνησε με έναν ενδυνάμει επενδυτή, με τον οποίο θα υπάρξει νέα επαφή, ενώ σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για το αν υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά του εργοστασίου. Όπως τονίζει το Σωματείο, η πραγματική αξία του ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια, παρόλο που το τελευταίο τίμημα στον πληστηριασμό είχε καθοριστεί στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επαναλειτουργία του θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Το πρώτο βέβαια που ζητούν οι εργαζόμενοι μέσω της αγοράς του εργοστασίου είναι να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα τους που φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτη φορά που βλέπουμε έτσι υπουργούς, δηλαδή να είναι τόσο ήπιοι και τόσο καλοί. Πήρε και είπαμε το πρόβλημά μας ότι έχουμε 7 χρόνια απλήρωτοι, μας χρωστάει περίπου στα 6 εκατομμύρια και πρέπει κι εμείς κάποια ώρα να πάρουμε τα λεφτά μας. Πήρε έναν επενδυτή μπροστά μας κιόλας, πήρε έναν επενδυτή να δει τι, αν ενδιαφέρεται για το εργοστάσιο αυτό και μας είπε ότι θα προσπαθήσει να μας βρει επενδυτή. Την άλλη εβδομάδα θα μας δώσει και μια οριστική απάντηση αν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής. Και φύγαμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, φύγαμε με αυτό το πράγμα ότι περιμένουμε την άλλη εβδομάδα μέχρι τέλος της εβδομάδας, αν ενδιαφέρεται κανένας επενδυτής για να το πάρει. Το πρώτο που θέλουμε πάνω απ' όλα είναι να πάρουμε τα λεφτά μας για να μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε τις υποχρεώσεις μας, γιατί είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ήδη υπάρχουν εξώσεις, υπάρχουν από τη ΔΗ, φεύγουν ρολόγια, ξυλώνονται ρολόγια. Τα παιδιά μας τελειώνουν τα λύκεια πλέον, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Πρέπει να μείνουν τα δικά μας τα παιδιά, είναι όπως το παλιό σύστημα. Είσαι πλούσιος, σπουδάζει το παιδί σου. Είσαι φτωχός, δεν σπουδάζει το παιδί σου. Αρχίζουν πάλι και συνεχίζουν πάλι το παλιό σύστημα που είχαμε. Πρέπει και εμείς και τα παιδιά μας να σπουδάξουν. Μετά έρχεται χειμώνας. Πάλι δεν θα έχουμε θέρμα σπίτι, δεν θα έχουμε τίποτα. Εδώ πουλάμε ένα εργοστάσιο στα 5 εκατομμύρια και η αξία είναι πάνω από 170 εκατομμύρια. Οι παραγγελίες έχει πάρα πολλές. Δηλαδή, ένα εργοστάσιο που το δουλεύουμε τώρα, τελευταία καταλήξαμε να δουλεύουμε 110 άτομα. Στην ουσία, αυτό το εργοστάσιο θα χρειαστεί σε καλή λειτουργία, σε καλόν επενδυτή και να αγοράζει πρώτη ύλη. Γύρω στα 300 άτομα θα δουλεύουν μέσα εδώ. Και ξεφαντάζει τώρα για τα Γιάννηνα, 300 άτομα και μια επαρχιακή πόλη. Πόσα λεφτά θα κυκλοφορά στην πόλη. Δεν είναι μόνο για μας, είναι για τα μαγαζιά, είναι για όλα. Όλα θα κινούνται με 300 άτομα, με του 300 μισθού, όλα θα κινούνται. Και τα Γιάννα θα έχουν κάτι. Εξάλλου και τα παιδιά τα δικά μας δικαιούνται να σπουδάξουν και να κάνουν και να έχουν θέρμανση και να έχουν το φαγητό τους, να έχουν τα ρούχα τους, να έχουν όλα. Τέρμα πλέον αυτή τη κουραδία. Και η κυβέρνηση επιτέλους, εκτός από τον κύριο Άδωνη, το άλλο θα. Δεν είναι θα. Το θα δεν με καλύπτει εμένα. Με καλύπτει να ανοίξω το εργοστάσιο, να πάω πάλι για δουλειά, γιατί πήρα 7 χρόνια από τη σύνταξή μου παραπάνω, όπως εγώ πήραν κι άλλοι. Είμαστε ανθρώποι με 9.500 και 10.000 ένσημα και κινδυνεύουμε στο τέλος να μην έχουμε τα 500 ένσημα να χάσουμε τη σύνταξη. Αμαρτία από το Θεό δηλαδή, δεν υπάρχει. Ήμουν ανασφάλιστος στους 3 μήνες που έχω σοβαρά προβλήματα υγείας και έπρεπε να πάρω φάρμακα και ήμουν ανασφάλιστος στους 3 μήνες. Δηλαδή δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα είμαστε ανασφάλιστοι, θα είμαστε το ένα, θα είμαστε το άλλο. Οι εργαζόμενοι επισκέφθηκαν και το Υπουργείο Εργασίας, ωστόσο δεν κατάφεραν να δουν τον Υπουργό παρά μόνο να λάβουν υποσχέσεις για πιθανή ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα. Το Σωματείο Μετάλλου θα βρεθεί στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση. Και τη Δευτέρα έχουμε πάλι Γενική Συνέλευση κάτω το απόγευμα να μαζευτούν τα άτομα, γιατί μας είπαν να στείλουμε και μια λίστα με τα ονόματα πάλι. Μη τυχόν μπούμε σε κανένα πρόγραμμα, εξτρά πρόγραμμα που είναι 55 και συν. 55 είναι αυτοί που βγαίνουν για σύνταξη. Μήπως τυχόν μπούμε σε κανένα πρόγραμμα. Μας έταξαν δηλαδή. Μας έταξαν και την τρεμινιάτικα, μας έταξαν το πρόγραμμα. Βαρεθήκαμε πλέον. Έχουμε 7 χρόνια. Είμαστε απλαίρωτοι. Εμένα συγκεκριμένα μου χρωστάει 50.000 ευρώ. Είμαστε πλέον απλαίρωτοι και βαρεθήκαμε πλέον αυτά τα πράγματα. Πρέπει επιτέλους να πάρουμε και τα λεφτά μας και να πάμε για δουλειά. Και να ζούμε αξιοπρεπές σαν άνθρωποι. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Να υπάρχει μια αξιοπρέπεια και να έχει ο άλλος το ρεύμα του, να έχει τη ζέστα του, να μπορέσει να σπουδάξει το παιδί του για να πάρει ένα πτυχίο το παιδί του, γιατί τα δικά μας τα παιδιά πλέον τελείωσαν.